Καλώς τους, καλώς μου ήρθατε. Στη σημερινή μας κουβέντα θα σας κάνω παρουσίαση. Αν ξέρω κάτι να κάνω, αυτό είναι σίγουρα παρουσιάσεις. Και σήμερα θα σας παρουσιάσω τρία βιβλία. Τρία βιβλία που ήρθαν στα χέρια μου και που με εξέπληξαν ευχάριστα. Κάποια από αυτά τα περίμενα για να τα διαβάσω, τα είχα δει. Τα είχα δει στα social, τα είχα δει σαν τίτλους σε βιβλιοπωλεία. Ήρθαν στα χέρια μου και επειδή είδα ότι έχουν κάτι να μας δώσουν, έχουν κάτι ωραίο να αλλάξουν ίσως στον τρόπο σκέψης μας, στον τρόπο που αισθανόμαστε και αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα, έρχομαι εδώ να σας τα παρουσιάσω και να σας τα προτείνω. Είναι μια ωραία ιδέα για δώρο προς τον εαυτό μας αυτές τις μέρες, αλλά και στους αγαπημένους μας. Και θα μου πεις γιατί να κάνουμε δώρο στον εαυτό μας. Κοίταξε, αν καταρχάς το να κάνεις ένα δώρο είναι μια πολύ ωραία πράξη αυτοφροντίδας. Κάνεις λίγο έτσι τον εαυτό σου επί της ουσίας. Και ειδικά όταν αυτό το δώρο έρχεται να σε πάει λίγο παρακάτω και να σε βοηθήσει να δεις με έναν άλλο τρόπο τη ζωή, νομίζω ότι μας αξίζει και αξίζει να το κάνουμε και προς τους ανθρώπους που αγαπάμε και εκτιμούμε και θέλουμε να φροντίσουμε τον δικό μας τρόπο. Λοιπόν, τρία βιβλία. Είμαι σίγουρη ότι κάπου έχετε συναντήσει αυτά τα εξώφυλλα. Ταραδατάν! Τοξική θετικότητα. Τα υπέροχα μυστικά της ζωής, όταν το σώμα λέει όχι. Πρόσοχη! Κανένα από αυτά τα βιβλία δεν θα έρθει να σας δώσει αυτά τα γνωστά τσιτάτα πώς θα κάνετε τη ζωή σας καλύτερη, πώς θα φτάσετε το στόχο σας, πώς θα μεταλλαχθείτε μέσα σε ένα 24ωρο και θα γίνετε αυτό που πάντα ονειρευόσαστε. Ξεχάστε το. Ακολουθεί μια εντελώς διαφορετική διαδικασία στροφής προς τα μέσα. Και θέλουν το χρόνο τους, θέλουν τη συνειδητότητά μας διαβάζοντάς τα. Γενικά νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία προσθήκη στη βιβλιοθήκη, αλλά και στην καθημερινότητα. Θα ξεκινήσω με την τοξική θετικότητα της Whitney Goodman. Η Whitney είναι ψυχοθεραπεύτρια. Μέσα λοιπόν από την προσωπική της διαδρομή και ως ψυχοθεραπεύτρια αλλά και ίδια στη σχέση της με τον εαυτό της, διαπίστωσε ότι η θετικότητα, αυτή η υπέρμετρη θετικότητα που όλοι προτείνουν να έχουμε στη ζωή μας, στις αποφάσεις μας, στον τρόπο σκέψης μας, μας ζορίζει, μας βάζει σε μία διαδικασία στρες, άγχους, απογοήτευσης και κατάθλιψης πολλές φορές. Όπως λέει πάρα πολύ χαρακτηριστικά στο οπισθόφυλλο, βομβαρδιζόμαστε με τόνους υποχρεωτικής θετικότητας. Ακόμα λέει και να αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ σημαντικές προκλήσεις, ασθένειες, απώλειες, χωρισμούς, δυσάρεστα γεγονότα στη ζωή μας, μας δίνεται ελάχιστος χώρος να εκφράσουμε τα αληθινά μας συναισθήματα. Και φυσικά ούτε συζήτηση να τα επεξεργαστούμε πριν φτάσουμε στο σημείο να νιώσουμε καλύτερα και να προχωρήσουμε. Διαπίστωσε λοιπόν όλη αυτή τη συνθήκη στην ίδια αλλά και σε ανθρώπους που συναντάει λόγω της δουλειάς της και αποφάσισε να κάνει μία έρευνα, να αναζητήσει επιστημονικές έρευνες που έχουν γίνει αντιστοίχως σε παγκόσμιο επίπεδο, να μιλήσει με ανθρώπους, να κάνει συνεντεύξεις μαζί τους και να διαπιστώσει τελικά εμείς οι κοινοί θνητοί πώς αλληλεπιδρούμε με αυτή την επίθεση θετικότητας που δεχόμαστε, ότι όλα θα πρέπει να τα βλέπουμε υπό το πρίσμα αυτής της θετικότητας. Το ρεζουμέ της όλης υπόθεσης είναι ότι, και όπως το περιγράφει η ίδια στο βιβλίο της, όλη αυτή η συνθήκη του θετικότητα, 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 καταντά τοξική στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας, μας απομακρύνει από τα συναισθήματά μας, μας απομακρύνει από τις πραγματικές δυνάμεις μας, από την πραγματική στροφή προς τον εαυτό μας και μας τοποθετεί σε μεγάλη απόσταση από αυτό που πραγματικά συμβαίνει μέσα μας. Είναι σαν να κάνουμε, χρησιμοποιώντας αυτή τη λογική και τα τσιτάτα της θετικότητας, σαν να κάνουμε πασαλήματα και να απομακρυνόμαστε πάρα πολύ από αυτό που πραγματικά συμβαίνει μέσα μας, να μην του δίνουμε χρόνο και επειδή ακριβώς δεν μπορούμε να το επεξεργαστούμε και να το διαχειριστούμε επί της ουσίας, να απογοητευόμαστε και να φορτωνόμαστε με ακόμα περισσότερα αρνητικά συναισθήματα. Αυτό που προτείνει η ίδια είναι να δούμε πολύ διαφορετικά τα πράγματα και να τα δούμε σε όλο τους το εύρος,
να βγάλουμε αυτή την τάση για υπέρμετρη θετικότητα από τη ζωή μας και αυτό είναι που θα μας βοηθήσει να γίνουμε πιο αυθεντικοί, θα μας βοηθήσει να συνδεθούμε με τον εαυτό μας, θα μας βοηθήσει ουσιαστικά να κοιτάξουμε με ειλικρίνεια προς τα μέσα μας και ναι, έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας. Το προτείνω ανεπιφύλακτα. Έχει μία δυναμική στη γραφή της. Δεν θα διαβάσετε ένα βιβλίο από μία συγγραφέα που είναι ήσυχη. Νομίζω ότι έχει πολύ φόρα στην ανάγκη της να μιλήσει για αυτό που συμβαίνει γύρω μας και να το περιγράψει και να μας πείσει, αλλά με επιστημονικά δεδομένα ότι, παιδιά, δεν είναι αυτός ο σωστός δρόμος. Θα σας το πρότεινα, ναι. Και είναι ένα βιβλίο το οποίο σίγουρα περισσότερο απευθύνεται σε ενήλικες. Ναι, σίγουρα περισσότερο σε ενήλικες και εν κατακλείδη, όπως γράφει και στο εξώφυλλο, είναι ένας οδηγός συναισθηματικής επιβίωσης σε ένα κόσμο που έχει αιμονή με την ευτυχία. Όλοι θέλουμε να είμαστε ευτυχισμένοι, αλλά κυρίως νομίζω ότι το πιο ουσιαστικό και θεραπευτικό είναι να είμαστε αληθινοί. Whitney Goodman, από τις εκδόσεις Keybooks. Τους αγαπώ, κάνουν πάρα πολύ ωραία δουλειά, φέρνουν πολύ ωραία βιβλία, εκδίδουν πάρα πολύ ωραίους τίτλους και Έλληνες συγγραφείς. Λοιπόν, άλλο βιβλίο, bestseller επίσης, Τα υπέροχα μυστικά της ζωής, του Γκοπάλ Ντάς. Ο Γκορ Γκοπάλ Ντάς, ελπίζω να λέω σωστά το όνομά του, είναι μοναχός. Το βιβλίο αυτό είναι ένα γλυκό βιβλίο και είναι ένα βιβλίο που νομίζω ότι μπορεί να το διαβάσει και ένας έφηβος και ένας ενήλικας και να του γλυκάνει λίγο την ψυχή. Το συγγραφικό του έβριμα είναι ότι λέει αυτά που θέλει να πει για τον βέλτιστο τρόπο διαχείρισης της ζωής μας και της καθημερινότητας μέσα από μία ιστορία που περιγράφει, την ιστορία της συνάντησής του με έναν καθημερινό άνθρωπο ο οποίος έχει να διαχειριστεί προκλήσεις από το εξωτερικό περιβάλλον και δικές του εσωτερικές και σε μία διαδρομή τους μέσα στο αυτοκίνητο έχουν το χρόνο να μιλήσουν και να πούν πολύ ουσιαστικά πράγματα. Εδώ στο εξώφυλλο γράφει πώς να βρεις ισορροπία και νόημα στη ζωή σου. Ναι, οκ, okay, δεν είναι τόσο απλό, δεν διαβάζεις ένα βιβλίο και αυτό γίνεται την επόμενη μέρα, αλλά είναι ένα γλυκό βιβλίο. Με ένα πολύ ωραίο τρόπο έρχεται να σου πει ότι ναι, όλα αυτά που σε ζορίζουν, ζορίζουν και πολλούς άλλους γύρω σου, τους περισσότερους από εμάς, όλους, είναι πολύ ανθρώπινο να αντιμετωπίζεις δυσκολίες και να τα βάζεις με τον εαυτό σου, με τους άλλους και πάει λέγοντας. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος τρόπος να δεις τα πράγματα. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο θα χαιρόντουσαν πολύ να έρθουν να συζητήσουν και να τα πούν παρέα, διότι ενώ είναι όλο με θετική φόρτιση το εξώφυλλο, τα υπέροχα μυστικά της ζωής, πώς να βρεις ισορροπία και νόημα στη ζωή σου, ναι, δεν είναι τόσο φουλ στη θετικότητα, είναι φουλ στην πραγματικότητα και κυρίως εμένα μου άφησε μια γλυκιά αίσθηση. Επαναλαμβάνω, το προτείνω και για εφήβους. Και πάμε στο βιβλίο «Όταν το σώμα λέει όχι». Έχω την αίσθηση ότι είναι ένα βιβλίο που από τον τίτλο και μόνο όλοι το περιμέναμε, γιατί σε όλους έχει κάτι να πει. Διότι όλοι μας, με τον τρόπο που έχουμε μεγαλώσει, στην κοινωνία που μεγαλώνουμε, στο δυτικό τρόπο ζωής, έχουμε πια διαπιστώσει ότι ό,τι δεν ακούμε, για ό,τι δεν ακούμε το μέσα μας μπορεί να είναι, δεν ξέρω, το μυαλό μας, η ψυχή μας, το πνεύμα μας, δεν ξέρω, θα σας πω, καταλάβω κι εγώ σε αυτή τη ζωή τελικά τι συμβαίνει, το σώμα θα μιλήσει, εάν δεν μιλήσει το στόμα. Εδώ λοιπόν, ο Γκάμπορ, mate, ματέ, δεν ξέρω πώς θα πω το ονοματεπώνυμό του και στεναχωριέμαι γι' αυτό, διαβάστε το τέλος πάντων. Είναι γιατρός και μέσα από τη δική του διαδρομή στην ιατρική άρχισε να χτυπούν κάποια καμπανάκια και τι θέλω να πω. Άρχισε να διαπιστώνει όπως και πολλοί άλλοι, αλλά προσπάθησε αυτό το βιβλίο να συνθέσει όλη την επιστημονική γνώση που σχετίζεται με αυτό που θα σας πω τώρα. Άρχισε να διαπιστώνει ότι οι άνθρωποι που εκδήλωναν πολύ σοβαρές ασθένειες όπως καρκίνους, κλήρηση κατά πλάκας, ρευματοπάθειες και άλλες ασθένειες, πολύ σοβαρές ή και λιγότερο σοβαρές, αυτός επικεντρώνεται στις πολύ σοβαρές, στις απειλητικές για την υγεία και τη ζωή των ανθρώπων,
είχαν κάποια κοινά χαρακτηριστικά στον πρώτερο βίο τους. Και το εξής ένα εκτός των άλλων κοινό χαρακτηριστικό, αλλά αυτό είναι κοινό σε όλες τις περιπτώσεις και σε όλες τις ασθένειες που αναφέρεται, ήταν η απόθεση δύσκολων συναισθημάτων από την παιδική μόλις ηλικία. Και έτσι λοιπόν, διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, ανοίγεται ένας ολόκληρος κόσμος μπροστά μας. Πράγματα που ακούμε και λέμε και συζητάμε και ίσως έχουμε διαβάσει και αλλού, έχουν όλα μπει σε αυτό το βιβλίο, αλλά τεκμηριωμένα επιστημονικά, με πάρα πολλές αναφορές σε έρευνες και μελέτες που έχουν γίνει. Για να είμαι ειλικρινής, υπάρχουν σημεία που δεν καταλάβαινα τη διάβαζα, γιατί υπάρχουν αρκετοί ιατρικοί όροι. Αυτά τα σημεία δεν είναι όμως αποτρεπτικά για να καταλάβεις το γενικότερο νόημα. Στο δικό μου το μυαλό άρχισα να εξηγώ πολλά πράγματα, στον βαθμό που αφορούν εμένα, που αφορούν ανθρώπους γύρω μου. Αυτό φυσικά δεν με κάνει ειδικό, να πάω να πιάνω τον κόσμο γύρω μου και να του εξηγώ τι έχει συμβεί στην παιδική του ζωή. Όχι, αυτό βοηθάει στην προσωπική κατανόηση των πραγμάτων. Και κυρίως νομίζω ότι ο στόχος αυτού του βιβλίου είναι να καταλάβουμε πώς το μέσα μας, όπως έχει διαμορφωθεί, είτε συνειδητά στην ενήλικη ζωή μας, είτε υποσυνείδητα από την παιδική μας ζωή, μας επηρεάζει σε όλη την πορεία της ζωής μας και κυρίως επηρεάζει και την υγεία μας. Σίγουρα το προτείνω να το διαβάσουν γιατροί, οι οποίοι θα καταλάβουν και πολλά περισσότερα, ειδικά σε αυτά τα κομμάτια που σας λέω ότι έχει πολύ επιστημονική ορολογία. Αλλά και εμείς που δεν είμαστε γιατροί, μπορούμε να καταλάβουμε πάρα πολλά και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πολύ διαφορετικά τον τρόπο που διαχειριζόμαστε. Ακόμα και αν δεν θυμόμαστε πράγματα π.χ. από την παιδική μας ηλικία, γιατί συνήθως θα αποθούμε αυτά που είναι δύσκολα, έτσι λέει τουλάχιστον εδώ ο συγγραφέας και πολλοί ειδικοί, μπορούμε σίγουρα να καταλάβουμε στο σήμερα πώς διαχειριζόμαστε κάποια πράγματα. Δεν είναι ένα βιβλίο που θα το πάρεις και θα λύσεις όλα τα προβλήματα της ζωής, ούτε θα κάνεις θεραπεία με αυτό το βιβλίο, σε καμία περίπτωση. Νομίζω κανένας σοβαρός συγγραφέας και επιστήμονας δεν προτείνει κάτι τέτοιο. Αλλά πραγματικά σου ανοίγει ένα παράθυρο στη γνώση για να αρχίσεις να αντιλαμβάνεις πολύ διαφορετικά τον κόσμο. Ναι, το προτείνω ανεπιφύλακτα και θα σταθώ στον δεύτερο υπότιτλο, στον υπότιτλο μάλλον, γιατί ο κύριος τίτλος είναι όταν το σώμα λέει όχι, και το ρεζουμέ είναι στην εξής φράση. Το κόστος του κρυφού στρες. Πληρώνουμε κόστος. Και όταν λέει ότι είναι κρυφό το στρες, εννοεί αυτό που πραγματικά λέει. Το στρες το κουβαλάμε πάρα πολλές φορές και το αγνοούμε και εμείς οι ίδιοι ότι είναι στρες αυτό που βιώνουμε. Αυτά είχα να σας προτείνω, τα υπέροχα μυστικά της ζωής, τοξική θετικότητα και όταν το σώμα λέει όχι, από την Key Books. Να ζητήστε, εγώ τα έχω δει σε όλα τα βιβλιοπωλεία, είμαι σίγουρη ότι μπορείτε να τα βρείτε και αν δεν μπορείτε να τα βρείτε, μπορείτε να τα παραγγείλετε και online. Να είμαστε καλά, να δίνουμε χρόνο στον εαυτό μας και να κάνουμε και δώρα που δίνει τη δυνατότητα στους αγαπημένους μας να έχουν χρόνο με τον εαυτό τους. Τα φιλιά μου.